Πόρτο Κάγιο είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της Λακωνικής Μάνης, ενώ υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα λιμάνια της εποχής. Ο Παυσανίας το αναφέρει με το όνομα Ψαμαθός, ενώ αποτέλεσε φυσικό αραξοβόλιο από το οποίο πέρασαν οι ενετοί, οι Φράγκοι, οι Ρωμαίοι, αλλά και ο πειρατικός στόλος του Λάμπρου Κατσόνη. Πόρτο Κάγιο, ένας υπέροχος γραφικός οικισμός. Εσείς μένετε πάρα πολλά χρόνια εδώ. Από το 1981. Μόνιμος κάτοικος. Η καταγωγή από εδώ. Γεννημένος Αθήνα, μεγαλωμένος Πειραιάς, 21 χρόνων. Τι είναι, για ποιο λόγο προτείνετε σε κάποιον να έρθει εδώ στην περιοχή? Η καλύτερη φυσική ομορφιά της Μεσαμάνης. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί κάποιος να απολαύσει το φαγητό του, το μπάνιο του. Είμαστε τρεις ταβερνούλες, εξαιρετικότατοι όλοι. Καλωσορίζουμε τον κόσμο. Το Πόρτο Κάγιο όμως έχει και παρελθόν. Από εδώ πέρασε και ο στόλος του, Λάμπρου Κατσόνη, φυσικά, και υπάρχει το λίγο πιο πέρα προς το μονοπάτι που πηγαίνει για τον Άγιο Νικόλαο. Μετά τον Άγιο Νικόλαο υπάρχει και το ορμητήριό του. Ακόμα υπάρχει. Υπάρχει ακόμα ένα πιχάκι. Επομένως, ελάτε εσείς στο Πόρτο Κάγιο και θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα με όμορφες χαλαρές στιγμές. Θα σας καλωσορίσουμε και θα σας καλοδεχτούμε. Είναι το σύγκλινο. Θέλω λοιπόν να κάνουμε εδώ μια τοπική συνταγή, η οποία είναι ριζότο με σύγκλινο. Ναι, ριζότο σύγκλινο. Ωραία. Πώς φτιάχνουμε, τι παίρνουμε? Παίρνουμε το λάδι. Το ρίχνουμε στο τηγάνι. Ναι. Όχι όλο, γιατί είναι πολύ. Ωραία. Μετά το ριζότο. Το σύγκλινο. Και ανάβουμε το μάτι. Πολύ ωραία. Και πόση ώρα το αφήνουμε? Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα, σε 3 λεπτά θα είναι έτοιμο να το σβήσουμε με το κρασάκι. Ωραία, και μετά στη συνέχεια της συνταγής, βάζουμε το σαφράν μέσα στο κρασάκι. Ναι. Να πάρει λίγο για να αρχίσει να καμπουδίζεται και ωραία, μετά να ρίξουμε το κρασάκι να σβήσει. Σε πόση ώρα γίνεται αυτό το φαγητό? Σε 4-5 λεπτά είναι όλα έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα. Κάποιος ο οποίος θέλει να το φτιάξει στο σπίτι του, πόση ποσότητα σύγκλινου βάζει? Σχεδόν μερίδα. Μία μερίδα. Σχεδόν μία μερίδα. Το κόβουμε σε κύβους. Ναι. Για να γίνεται πιο εύκολα. Ναι. Το ρύζι πρώτα πόση ώρα το έχουμε για να βράσει ώστε να γίνει ριζότο? Το ρύζι το βράζουμε λίγο περισσότερο από ό,τι το κάνουμε στο πιλάφι, ναι, για να γίνει πιο χυλωμένο. Ούτως ώστε να είναι κανονικό ριζότο, ναι, ναι, και να μπορεί κάποιος να το απολαύσει. Ναι, ναι, ναι. Πόση ώρα λοιπόν γίνεται το σύγκλινο? Θέλω να μου πείτε, ναι, αν μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο, όχι τόσο από ριζότο, δηλαδή μπορεί αυτό να γίνει, ναι, για παράδειγμα με μακαρόνια. Και με μακαρόνια και με σάλτσα κόκκινη. Ναι. Και με ομελέτα. Με αυγάκι. Και γίνεται ωραίο πολύ με το κρασί, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι. Ένα από τα πολύ ωραία παραδοσιακά φαγητά σας. Και νομίζω ότι αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε μανιάτικη κουζίνα. Ναι.